Δουλεύει, ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, που σκοπό έχει να εστιάσει τη μνήμη μιας μαύρης σελίδας της πρόσφατης ιστορίας μας, αυτής της 7χρονης δικτατορίας των ταγματαρχών. 50 χρόνια μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, θα αναμέναμε μια ίσως στερεοτυπική, μια συνηθισμένη ανάκληση της θλιβερής επετείου. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση όμως, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως τελικά επιφυλάχθηκε μια αρκετά ενεργή μνημόνευση της συμπλήρωσης μισού αιώνα από την έναρξη της σκοτεινής αυτής επταετίας. Το τριήμερο και ιδιαίτερα επιτυχημένο συνέδριο των ΆΣΚΙ και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μια πλειάδα πρόσφατων εκδόσεων και ημερίδων σχετικά με τη δικτατορία, η δημοσίευση ειδικών αφιερωμάτων από τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι πλέον η πρόσληψη της περίοδου και η σχετική συζήτηση έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικές τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και στη δημόσια ιστορία και στη συλλογική μνήμη. Τις κεντρικότερες από τις πτυχές αυτής της συζήτησης θα μας αναλύσουν οι καλεσμένοι μας, κύριε Νικολόπουλε, κύριε Καραμανολάκη, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Φραγκιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σας. Περισσότερο όμως σας ευχαριστούμε για την επιστημονική δουλειά σας, μέσα από την οποία μας δίνετε τη δυνατότητα να κατανοούμε πιο διεισδυτικά την ιστορία μας. Εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αξιόλογη έρευνα προϋποθέτει και ευρύτερη πρόσβαση σε πηγές, σε αρχαϊκές πηγές. Και προς την κατεύθυνση αυτή, ας με επιτραπεί να δηλώσω ότι επιθυμούμε και εμείς ως Υπουργείο να συνεισφέρουμε σε μια εθνική αρχαϊκή πολιτική, η οποία διακόπηκε με την κατάργηση και του ΙΟΜ και του ΕΟΑ λίγα χρόνια πριν. Πλέον είναι οργανωμένη και διαθέσιμη σχετική ενότητα του φωτογραφικού αρχείου της υπηρεσίας μας, σε μέγεθος που ξεπερνά τις 15.000 φωτογραφίες. Επίσης, αξίζει να επιθυμιστεί ότι η βιβλιοθήκη μας διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, εφημερίδων και πρωτότυπων εντύπων από τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα υλικά αυτά αποτελούν μοναδικά τεκμήρια για την αναδύφιση της προπαγανδιστικής πρακτικής του καθεστώτος, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προπαγάνδα υπήρξε βασικό μέλημα της συγκεκριμένης υπηρεσίας κατά την περίοδο εκείνη. Η στρατιωτική δικτατορία βεβαίως επιβλήθηκε με τον τρόμο των τάξη και των βασανιστήριων. Συμπληρωματικά προς τον αυταρχισμό, το καθεστώς χρησιμοποίησε μια ρητορική που παρουσίαζε το πραξικόπημα ως εθνοσωτήριο επανάσταση. Στην προσπάθεια να δημιουργήσει εσωτερικούς εχθρούς, οι δικτάτορες δαιμονοποίησαν πρώτα τον κόσμο της αριστεράς, κατόπιν όσους διαφωνούσαν μαζί τους και βεβαίως το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Δημαγωγούσαν για μια επερχόμενη καταστροφή που μόνο ο στρατός θα μπορούσε να αποτρέψει, γι' αυτό και κρατούσαν το λαό στο γύψο για να θυμηθούμε και μια μεταφορά του δικτάτορα. Η μεταφορά αυτή διατείνονταν ότι από τη στιγμή που η κοινωνία νοσεί, επιτρέπεται η άρση της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού, των δικαιωμάτων. Προκειμένου να επιβάλλει αυτό το ιδεολόγημα, το καθεστώς προσπαθούσε να εξαλείψει κάθε διαφορετική φωνή, φήμωσε τον τύπο και προέβησε μια εντατική προπαγανδιστική εκστρατεία, αξιοποιώντας όλους τους μηχανισμούς που είχε στη διάθεσή του. Στο εγχείρημα αυτό, πράγματι, η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για την υπηρεσία που διοχέτευε δημοσιεύματα και φωτογραφίες εφημερίδες. Είχε την ευθύνη της λογοκρισίας για τον τύπο, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική και τη λογοτεχνία και βεβαίως παρήγαγε τα κρατικά επίκαιρα. Κύριο έργο της Γραμματείας εκείνη την περίοδο ήταν να σκηνοθετεί ότι το Απριλιανό καθεστώς διέθετε τη λαϊκή συνένεση. Οι εικόνες που κατεξοχήν παρήγαγε ήταν οι συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις μελών της με το πλήθος να τους επεφημεί, όπου ακούραστα επαναλαμβάνεται το πόσο απαραίτητη ήταν η επέμβαση του στρατού και το πόσο η χώρα ευημερεί με τη δική τους διακυβέρνηση. Φυσικά, πρώτος ο στόχος είναι οι εικόνες αυτές να μεταφέρονται από τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα, όπως και να μεταδίδονται συνεχώς από τους κινηματογράφους και τις τηλεοράσεις. Από την άποψη αυτή, όσα τεκμήρια δημιούργησε η Γραμματεία είναι εξαιρετικά πολύτιμα για να αντιληφθούμε το πλαίσιο ιδεών που το καθεστώς επιχειρούσε να επιβάλλει εκείνη την περίοδο και να μπορέσουμε πιο αποτελεσματικά να αποδομήσουμε και το λόγο του. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι παρότι δεχόταν για 7 συν 7 χρόνια μια πλήση εγκεφάλου τέτοιας έντασης, ο ελληνικός λαός ποτέ δεν δέχτηκε το χωτικό καθεστώς. Παρά την αυταρχική διακυβέρνηση και την προπαγανδιστική καταιγίδα, όχι απλώς δεν συνένεσε, αλλά αντίθετα αντιστάθηκε, διατηρώντας το δημοκρατικό του φρόνημα.
και διατήρηση του δημοκρατικού φρονήματος υπό τέτοιες αντίξωες συνθήκες είναι η βασική κατασκευαστική ιδέα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί με τον τίτλο «Η μακρά νύχτα της δικτατορίας». Πρόκειται για τον τρίτο κατά σειρά ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει η ομάδα του WebTV της υπηρεσίας μας στη σειρά «Μνήμη και μαρτυρίες», και για τον λόγο αυτό ας μου επιτραπεί να ευχαριστήσω δημοσίως τα μέλη της και ειδικά τον Γιάννη Ξηρουχάκη, τον υπεύθυνο για την σκηνοθετική επιμέλεια αυτών των ντοκιμαντέρ. Κυρίες και κύριοι, αν θα πρότεινα μία στόχευση για τη σημερινή εκδήλωση, αυτή θα ήταν να μπορούσαμε να δώσουμε κυρίως στις νεότερες γενιές μία αίσθηση για το τι σημαίνει να ξυπνάς ένα πρωί και να βλέπεις ένα στρατό να έχει καταλάβει τη χώρα σου. Το ραδιόφωνο να παίζει μόνο εμβατήρια που διακόπτονται από ένα ανακοινωθέν, το οποίο εμφατικά προειδοποιεί ότι επιτρέπεται η σύλληψη κάθε ατόμου, χωρίς ένταλμα, και ότι πλέον τα στρατοδικεία αναλαμβάνουν τη δικαιοσύνη. Να απαγορεύεται οπουδήποτε η συγκέντρωση πολιτών που θα διαλύεται δια των όπλων, να απαγορεύεται κάθε δημοσίευση στις εφημερίδες ή ακόμα και η αλληλογραφία, χωρίς προηγούμενη λογοκρισία. Να λείπουν συγγενείς, φίλοι ή γείτονες από τα σπίτια τους, διότι έχουν συλληφθεί ως ενδυνάμει εχθροί του καθεστώτος. Να μπορούσαμε να δώσουμε δηλαδή έστω μια μικρή προσομοίωση για το τι σημαίνει να ζεις σε καθεστώς αυταρχισμού και τρομοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο, καθήκον κάθε κοινωνίας που σέβει τον εαυτό της είναι να παρέχει την πλέον δημοκρατική εκπαίδευση στα μέλη της, ώστε η ελευθερία και ο πλουραλισμός να αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές. Συγχρόνως, στο επίπεδο που αφορά εμάς, να διασφαλίζει την ανεξάρτητη πολυφωνική ενημέρωση ως πυλώνα της δημοκρατίας. Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, πράγματι θα έχει ιδιαίτερη αξία να αναφερόμαστε στην επέτειο της εκδήλωσης δικτατορίας, πλέον όμως ως μια επέτειο μνήμης για τη δημοκρατική πολιτεία, η οποία δεν ξεχνά ότι αποτελεί διαρκές διακύβευμα, ενώ οι εχθροί της συνεχίζουν να υπάρχουν και να είναι καμιά φορά και ισχυροί. Επιπλέον ως πρόσταγμα ότι δεν θα αφήσουμε να περάσει στη λύθη η καταπάτηση της ελευθερίας και η απαξίωση της πολιτικής και του κοινοβουλευτισμού, αξίες για τις οποίες ο ελληνικός λαός έχει δώσει βαρύ φόρο τιμής σε πόνο, υδρότα και αίμα. Ευχαριστώ πολύ.